Εμπρός. Αχ, καλό στη μανούλα μου. Πιάσε και το λαό. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή, μαμά. Πάω μέχρι στο σούπερ μάρκετ γιατί μας πέρασαν αντιδατικά. Ωραία, ωραία, καλά έκανες. Έλα, κάτσε. Όπου να είναι, τελειώνω κι εγώ. Να, λίγο μπαλώνω. Εδώ έχει ξυλωθεί η καρέκλα, την μπαλώνω λιγάκι. Κάτσε, κάτσε. Αυτός ο άντρας, ο Αχαήρ, αυτός δεν κάνει τίποτα. Όλα εσύ τα κάνεις. Δεν πειράζει, αυτός όλο τρώει. Το μόνο που ξέρει να τρώει. Πώς το διάλογο το βάζει τόσο φαΐ. Και είναι σαν σκουράντζος, αδύνατος. Τι κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ταινία θα έχει. Αυτό είναι. Τρώει και αμέσως. Αμάν, μωρέ μαμά, πάλι με το φάνη τα έχεις, αφού το ξέρεις ότι είναι καλός άνθρωπος και προσέχει το σπίτι του όσο μπορεί. Άντε, μωρέ, αυτός είναι πιο μεγάλος και από μένα είναι. Άσε με. Τέλος πάντων, αφού βρέθηκε στην πλώρη μας, τι θα κάνουμε. Θα τον εφάμε στη μάπα. Καλώς τον, ναι. Τι θέλει ο Σάρακας εδώ? Έλα, Φάνη, αυτός ο Σάρακας που λες είναι η μάνα μου και η δική σου πεθερά. Αυτή δεν είναι η πεθερά, είναι σκέτη συμφορά. Βρε καλό, ας τον, ναι. Μπα, έφερε και επίπλωση. Τι έχεις εδώ μέσα, καλέ, το κολατσιό σου? Να την, την ακούς, πάλι το φαρμάκι της πέταξε. Όλο πως τρώω πολύ, μου λέει. Τι σε νοιάζει, κυρία μου, τι κάνω εγώ μέσα στο σπίτι μου? Εγώ είμαι το αφεντικό εδώ. Σταματήστε πια και δυο! Σταματήστε! Δεν μπορώ να σας ακούω να τσακούνε στη συνέχεια. Μα αμάν πια! Αυτός το άρχισε! Αυτός φταίει! Αχ, μου έρχεται να του δώσω μια μπουνιά. Κάθε φορά που με βλέπει λέει καλό στο βλάκα. Αν του δώσω μια μπουνιά στην κούρη να την πάρουν τα σιρόπια. Μια καλή κουβέντα δεν είναι να βγάλει από το στόμα τη. Πού λασά εδώ πια! Την ακούς! Την ακούς! Τέλος πάντων, γιατί θέλω να σου μιλήσω ιδιαίτερο, μισό λεπτό. Μπα, και τι θες την κόρη μου? Ό,τι έχεις να της πεις θα της το πεις εδώ, μπροστά μου. Θεέ μου, δώσε μου υπομονή. Σταματήστε! Σταματήστε και οι δυο σας. Πες μου, Φάνη, τι θέλεις? Να, μωρέ, γιατί θέλω να μου δώσεις αν έχεις 20 ευρώ που τα χρειάζομαι. Θα πάω με τους φίλους μου στο σύλλογό μας και πρέπει να δώσω τη συνδρομή. Να μην του δώσεις τίποτα, ακούς? Τίποτα. Θέλει να τα πάρει, να βγει έξω να φάει πίτσες και παγωτά. Αυτό ήταν. Δεν υποφέρεσαι. Έξω. Ακούς. Έξω. Εντάξει, γαμπρέ μου, θα φύγω. Αλλά όχι επειδή το λες εσύ. Επειδή τώρα θα φεύγω από μόνη μου. Αισιχτήρι. Λοιπόν, μια και φύγει ο ανεμοστρόβιλος, ας συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μπρε Κέτη, σε παρακαλώ, δώσε μου εκείνα τα 20 ευρώ. Τα έχω ανάγκη, πρέπει να βρεθώ απόψε με τους φίλους μου. Το υποσχέθηκα. Άμα δεν πάω, θα ντροπιαστώ. Δεν με ενδιαφέρει. Πάντως εγώ δεν σου δίνω δεκάρα. Έλα, βρε Κέτη, πρέπει να μου δώσεις, σε παρακαλώ. Όχι, Φάνη, δεν σου δίνω. Πρέπει να κάνω οικονομία. Να μαζέψω χρήματα για να αγοράσω έπιπλα. Έπιπλα? Τι να τα κάνεις, αφού έχουμε έπιπλα. Τι λες, Φάνη, αποκαλείς αυτές εδώ τις σαβούρες έπιπλα? Σαβούρες! Σαβούρες! Κέτη, μην ξεχνάς ότι αυτά τα έπιπλα μας τα είχε κάνει δώρο στο γάμο μας ο παππούς μου. Ναι, που κι αυτού του τα είχε κάνει δώρο ο δικός του ο παππούς. Γεια σου, Φανή. Τι κάνεις, καλά? Καλά, μωρέ. Ένα πρόβλημα έχω και εσύ μπορεί να μου το λύσεις. Φίλε μου, θα με σώσεις. Βασίλη, 20 ευρώ χρειάζομαι και άμα πληρωθώ θα στα δώσω. Αν είχα θα σου δίνα, ξέρεις, ε. Αλλά τι να σου πω. Κοίτα, είμαι πανί με πανί. Να. Άστα, άστα. Τι βλέπω εδώ πέρα όμως? Ετοιμάζεσαι για ταξίδι? Όχι, μωρέ. Τη βρήκα καθώς ερχόμουν δίπλα σε ένα κάδο. Κάποιος θα την πέταξε. Αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ε. Λοιπόν, στην πουλάω. Θες να την αγοράσεις? Ένα 20 άρικο. Όχι, μωρέ, δεν θέλω. Όμως την άνοιξες να δεις μήπως έχει τίποτα μέσα. Τι θα έχει, πράγματα για πέταμα θα έχει, μωρέ, εντάξει. Είσαι με τα καλά σου, μπορεί να έχει καμιά βόμβα ρε μέσα. Βόμβα! Δεν κάνει την κοιτάκα. Ρε, άνοιξε τι μπορεί να έχει μέσα πράγματα χρήσιμα και αυτός που τα χασε να σου δώσει τα εύρετρα μόλις σου τα πας και να λύσει το πρόβλημά σου. Βρε, καλά λες, κάτσε να την ανοίξουμε. Που είναι μαγκωμένη, κάτσε να φέρω. Άντε, βρίσκα. Thank you.
Παναγία μου, λεφτά! Πω, μπορείς απόψε να πας όπου θες. Και μπορείς ακόμα και να αγοράσεις πίτσες και να δώσεις όλη σου τη ζωή. Πω. Θα τρελαθώ, είμαι πλούσιος. Θα τρελαθώ, πω πράγματα που μπορώ να κάνω. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε τώρα αμέσως να αγοράσουμε αυτοκίνητο. Εσύ θα είσαι ο σοφέρ μου. Θα σου δίνω καλό μηνιάτικο, θέλεις? Θέλω. Θα αγοράσω και στολή μετά. Όχι στολή. Θα φοράς μαύρο κουστούμι, γραβάτα και μαύρα γυαλιά. Μη φοβάσαι, θα στα αγοράσω εγώ. Βάλε και κανένα πατούμενο και καμιά φανελίτσα. Έγινε. Θέλω και εγώ κουστούμια. Και θα πάρω και φουλάρι. Όλοι οι πλούσιοι φοράνε φουλάρι. Λοιπόν, περίμενε. Να κρύψουμε τη βαλίτσα. Και φύγαμε. Πάμε. Λοιπόν, κοίτα να δεις, φίλε μου, πώς αλλάζουν τα πράγματα όταν έχεις λεφτά. Για πότε μας τα φέρανε όλα αυτά, μέχρι να πεις κείμενο. Τι περιμένεις, αφού έδινες μπουρμπάρκα το στάρικα, τεμενάδες σου κάναν όλοι. Είναι ωραίο να είσαι πλούσιος και να δίνεις. Να δίνεις, σαν για μας. Εμπρός. Γεια σας. Α, καλώς το να. Έφερα τις τηλεοράσεις. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, πάω να σ' ανοίξω από την άλλη, ναι, να την πάσεις και θα βάλεις μία στο σαλόνι, μία στην κρεβατοκάμαρα και τη μικρή στο μπάνιο. Πολύ ωραία. Και κάτι να δουλεύουν όλες όπως είπαμε, ωραία, εντάξει. Πάνω σφέρω. Για να δω, στάσου. Να, πάρε και αυτό να πιεις έναν καφέ. Ω, πολύ ωραία. Μη σας νοιάζει, θα τα κάνω όλα τέλεια. Ωραία, πάω να σ' ανοίξω. Έλα! Πολλά λεφτά, εκατομμύρια. Ουισκάκι, το καλύτερο που υπάρχει. Καλύτερο. Αλλά, ρε Φανή, έτσι ξέρω σου να το πίνουμε. Δεν υπάρχει κανένα κοψιδάκι, κανένα σπιναντεράκι, κανένα σαγανάκι. Όχι, ρε, αυτό δεν το πίνουνε με φαγιά. Γιατί δεν έχεις δει στα έργα οι πλούσιοι πώς το πίνουνε. Έλα. Γεια μας. Γεια σου, ρε Φάνη. Εσύ ξέρεις να ζεις απλούσιος. Άντε, γεια σου και πάλι. Έλα, γεια μας. Γεια. Έτοιμο όλο. Τις έφτιαξα, τις συντόνισα. Εκεί που μου είπατε, λειτουργούν άψογα. Μπράβο, να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Γεια σας. Στο καλό να πας. Μπράβο. Α, Στάσου. Ορίστε. Ζω λεπτό, να. Πάρε και αυτό. Ω, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Στο καλό να πας. Γεια σου, ρε Φάνη. Είσαι σπουδαίος. Δεν ξέχασες τον καιρό που ήσουν αυτό πως. Μπράβο. Α, τι είναι αυτά που λες. Τώρα θα πάρω τηλέφωνο στη δουλειά μου να δηλώσω παραίτηση. Μα μη είχε ξεθειώσει αυτό το ξεκούτης το αφεντικό μου. Το λάδι μου είχε βγάλει. Α, λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνω. Θα πάρω τηλέφωνο τον ίδιο και θα του δηλώσω ότι παραιτούμε. Αυτό θα κάνω. Μπράβο ξανά, ρε Φάνη. Μπράβο. Ξέρεις να ζεις σαν πλούσιος. Μπράβο σου. Δώσε μου το αφεντικό, σε παρακαλώ. Γεια σας. Είμαι ο Φάνης Γκαντέμης. Πήρα να σας πω ότι αύριο δεν θα έρθω στη δουλειά. Παρετούμε. Ναι, όπως το ακούσατε. Παρετούμε. Ναι. Και κάτι άλλο πριν κλείσετε. Ήθελα να σας πω ότι είστε ένας άχρηστος βλάκας.
Μπράβο, ρε Φάνη, μπράβο. Εγώ το είπα. Ξέρεις να ζεις απλούσιος. Μπράβο, μπράβο. Τι είναι αυτά? Από πού ήρθαν όλα αυτά? Πού τα βρήκες? Τα αγόρασα. Δηλαδή πώς τα αγόρασες? Εσύ δεν είχες ένα εικοσάρι να δώσεις τη συνδρομή σου στο σύλλογό σου? Και τώρα πήγες και έδωσες μια περιουσία και γέμισες το σπίτι με όλα αυτά. Και πού να δεις πόσα έρχονται αργότερα που τα έχω παραγγείλει. Αν δεν ήσουν εδώ να δεις, έδωσε 200 ευρώ μπουρμπάρ στο παιδί που έφερε 4 τηλεοράσεις. Σου το γέμισε το σπίτι με όλα τα μποφόρ. Τι παλαβά ακούω. 4 τηλεοράσεις. Αχ, θα τρελαθώ, Θεέ μου, θα τρελαθώ. Πού τα βρήκες τα λεφτά? Ησύχασε, κορίτσι μου, και θα μάθεις πολλά ακόμα. Λοιπόν, μάθε ότι παραιτήθηκα από τη δουλειά μου. Και άκου τώρα και το ωραίο, επήρα το ίδιο το αφεντικό μου τηλέφωνο και του είπα ότι είναι ένας άχρηστος βλάκας. Και εσύ, Κέτη μου, δεν θα ξαναπάς στη δουλειά. Δεν θα σε έχω εγώ να ξενοδουλεύεις και να καθαρίζεις τα ξένα σπίτια. Φάνη, σε παρακαλώ πολύ, εξήγησέ μου τι συμβαίνει, γιατί θα τρελαθώ. Αχ, Κέτη, όταν έφυγες το πρωί, ανοίξαμε τη βαλίτσα που βρήκε ο Φάνης. Και? Ήταν γεμάτη λεφτά. Τι? Λεφτά, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, Κέτη μου, πολλά λεφτά. Είμαστε εκατομμυριούχοι. Μα τι μου λες τώρα? Και άρχισες να ξοδεύεις τα ξένα λεφτά? Αν τα έχει χάσει κανένας φτωχός. Τι λες, μωρέ Κέτη, έχεις δει κανένα φτωχό να βγάζει μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά περίπατο? Δεν ξέρω, Φάνη. Εμένα αυτή η υπόθεση δεν μου αρέσει καθόλου. Μου φαίνεται ότι κάτι άλλο κρύβει. Εγώ πάντως θα πάω σήμερα για δουλειά στις κυρίες Μέρης. Θα περάσω πρώτα από τη μητέρα μου και μετά θα πάω, γιατί έχω νονίσει και με περιμένει η γυναίκα στις 5 η ώρα. Λοιπόν, φεύγω τώρα γιατί δεν θέλω να αργήσω. Α, στάσου! Λοιπόν, πάρε και αυτό και όπως θα έρχεσαι, πάρε με από το περίπτερο 2 κούτες πουρα από τα πιο ακριβά και τα ρέστα άφησε με. Τρελάθηκες! Τι να τα κάνεις τα πουρα, αφού εσύ δεν καπνίζεις? Τώρα καπνίζω. Δεν μπορεί να είσαι πλούσιος και να μην ανάβεις ένα πουρο ακριβό. Τέλος πάντων, άντε εγώ πάω στη δουλειά μου, γιατί δεν θέλω να αργήσω και να τη χάσω. Και εσύ κοίτα να μαζέψεις τα μυαλά σου και να δεις τι θα κάνεις με τα λεφτά, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Άντε, γεια σας. Τρέχει τώρα να πιάσει δουλειά το σκλαβάκι. Όχι επιτρέπεται η γυναίκα δική μου να καθαρίζει σπίτια. Όχι επιτρέπεται. Δίκιο έχεις. Πρέπει να της την κόψεις αυτή τη συνήθεια. Αν θα της την κόψω, δεν μπορεί να με ξεφτυλίζει εμένα τώρα πια. Λοιπόν, θα πάρω οικιακή βοηθό. Μπράβο. Α, θέλεις να πεις τη γυναίκα σου να έρθει να πιάσει δουλειά? Καθώς είναι φιλενάδες, θα περνάνε ωραία. Α, θα της αρέσει. Το φαντάζεσαι, θα είμαστε όπως στον κινηματογράφο. Ο σύζυγος θα είναι οδηγός και η σύζυγος οικονόμος. Μπράβο! Έτσι τα κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, πες της αύριο να έρθει να πιάσει δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, εμείς αύριο θα πάμε να μάθουμε σκάκι. Δεν ξέρω από αυτό, ρε Φανή. Ούτε κι εγώ ξέρω, δεν πειράζει, θα μάθουμε. Δεν γίνεται να παίξουμε τάβλη? Όχι, ρε. Οι πλούσιοι παίζουν σκάκι. Α, έτσι. Βέβαια. Γεια σου, αγοράκι μου! Τι κάνεις, αφέντη μου? Κατάλαβα. Πέρασε η κόρη σου και σου πρόλαβε τα νέα, Ποια νέα, καλέ, τι λες? Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Για τα λεφτά λέω. Α, για τα λεφτά. Ναι. Κάτι μου είπε. Να το, μυρίστηκες παράδες και μου κουβαλήθηκες, Ναι. Εγώ πάντα σ' αγαπούσα και πάντα το έλεγα ότι είσαι το καμάρι μου. Καλέ, τι ωραία πράγματα είναι αυτά που γέμισες στο σπίτι. Και πού να βρεις τα πακέτα που θα ανοίξει μετά η Κέτη. Μπράβο, μπράβο. Δεν φαντάζομαι να ξόδεψες όλα τα λεφτά. Όχι καλέ, έχει πολλά λεφτά ακόμα. Η βαλίτσα να είναι καλά που είναι σχεδόν γεμάτη. Δόξα σε Θεός, πρόλαβα. Τότε, αγοράκι μου, θα μου δώσεις 500 ευρώ για να πάει ο πεθερός στην Ικαρία να κάνει τα μπάνια του. Είναι, λένε, πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται μπάνια, παιδί μου, γιαματικά πονάει. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό ήρθες, για να ζητήσεις ήρθες. Όχι, αγοράκι μου, όχι, λεβεντιά μου.
Έλα ρε Φανή, εδώ έδωσες 200 ευρώ τυχερά στο νεαρό για τις τηλεοράσεις. Τέλος πάντων, έλα, άντε, πάρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Εγώ πάντα το έλεγα ότι είσαι το στήριγμά μας, η λιαχτίδα μας. Σαν πολλά ακούω και δεν μ' αρέσει. Τι είπες αγοράκι μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλεγα ότι τώρα που αυτά τα χρήματα ο πεθερός θα τα ξοδέψει εκεί. Αν μπορούσες να μου δώσεις και εμένα λίγο χατζηλίκι έτσι έτσι για να πάω μαζί του. Όχι, 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 εσένα δεν σου δίνω τίποτα. Εσύ ποτέ σου δεν με χώνεψες. Με παρεξήγησες αγόρι μου. Με παρεξήγησες λεβεντιά μου. Τίποτα, τίποτα, επιμένω, εσένα δεν σου δίνω. Καλά τότε, εντάξει. Όσο λείπει ο πεθερός στην Ικαρία μου θα μείνω εδώ γιατί φοβάμαι μόνη μου. Όχι, 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 να. Πάρε να πας μαζί του κι εσύ. Πάρε. Α, γεια σου μητέρα. Εδώ είσαι κι εσύ. Ναι. Πετάχτηκα έτσι γρήγορα να σου πω ότι δεν κάνεις καλά που σκορπάς ασυλλόγιστα τα ξένα χρήματα. Φάνη, δεν ξέρω, αυτή η υπόθεση με φοβίζει. Έχω ένα κακό προαίσθημα. Ρε μητέρα, πες του κι εσύ κάτι. Πες του ότι δεν κάνει καλά με αυτές τις απερισκεψίες, με αυτές τις βλακίες που κάνει. Α, εσύ να σκάσεις. Ακούς εκεί που θα πει βλάκα το παιδί μας. Αγόρα μου εσύ, αστέρι μου! Τι να πω, τι να πω και στους δυο σας πια! Φεύγω, πάω στη δουλειά μου και ο Θεός πια να σου δώσει φώτιση! Τι άλλο να πω! Καλό! Α, κι εγώ πάω, γεια σου! Έλα βρε αδερφέ, μην το κάνεις θέμα τώρα! Ναι! Έδωσα 200 ευρώ για το ταμείο του συλλόγου μας. Φάνη... και κάτι έγινε δηλαδή. Χαρά στο πράγμα. Φάνη, κλείστο. Έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Πρέπει να σου πω τώρα που πήγαινα στο φούρνο. Είδα τον περιπτερά. Άσε με βρε, και αφού βλέπεις, μιλάω στο τηλέφωνο. Μην μου κλείστο, πρέπει να σου πω. Κλείστο γρήγορα. Εντάξει, φίλε μου, θα τα πούμε αργότερα. Κι άκου, ό,τι χρειαστεί ο συλλογός μας, εδώ είμαι εγώ. Έλα γρήγορα, έλα. Έλα, θέλω να σου πω, έλα. Ξέρεις τι έγινε. Πήγαινα στο φούρνο τώρα και είδα τον περιπτερά. Τον τραβάγανε δύο αστυνομικοί γιατί λέει είχε ένα πλαστό κατοστάρικο. Τον πηγαίνανε στο τμήμα. Φάνη, νομίζω πως αυτό το κατοστάρικο είναι εκείνο που του έδωσα εγώ χθες που πήρα τα αγαπούρα σου. Έχει γούστο. Όχι, Παναγία μου. Όχι, Χριστέ μου. Τι θα κάνω, βρε. Πω, είμαι χαμένος. Πω. Τα σκόρπισες παντού, ξέρω. Δεν σου είπα να είσαι προσεκτικός. Δεν με άκουσες όμως. Ποτέ δεν με ακούς. Πάντα του κεφαλιού σου κάνεις. Α, μην μ' αρχίσεις τώρα με αυτά. Εγώ σου το είπα. Τι θα κάνουμε τώρα. Γιατί πρέπει να με βοηθήσεις. Όπου να είναι θα έρθει η αστυνομία και θα με κλείσουνε μέσα. Όχθε μου, τι θα κάνω τώρα. Φάνη, άκου ένα παράξενο. Αυτός που έχει την κάμπα, τον έπιασε λέει αστυνομία, γιατί έχει λέει κάλπικα λεφτά. Τι είπες, αυτός στη γωνία. Ναι, αυτός. Όχι, Παναγία μου, βρε, από αυτό πήρα τα ουίσκι. Όχι, Χριστέ μου, δεν με σώνει τίποτα. Τι θα κάνω τώρα, βρε. Βρε, τα λεφτά είναι ψεύτικα. Τα λεφτά είναι ψεύτικα. Όχι, Χριστέ μου, κι εγώ γέννησα τον κόσμο με δάφτα. Τι θα κάνω τώρα, βρε, και τι θα κάνω. Φάνη, άκου, εγώ λέω να πας στο εξωτερικό ή αν θέλεις να πας επάνω σε ένα βουνό και να κάτσεις καιρό μέχρι να ξεχαστεί η υπόθεση. Τρελάθηκες μωρέ και εσύ τώρα και του λες αυτές τις βλακίες. Α, ντουκ ντουκ ντουκ, ήρθα να σε μπουσουριάσουνε. Νάτος, νάτος κύριε, αυτός μου έδωσε τα ψεύτικα λεφτά. Δεν τράπηκες βρε να κοροϊδέψεις εμένα, βρε, δεν τράπηκες βρε. Εμένα! Λουριά γυναίκα! Πάρε να πετύσεις και τη βλάκα! Ρε μητέρα! Το αγόρι σου! Το λεβέντι σου! Το χαμάρι σου! Να τα πατήσεις βλάκα! Σκάσε βρε! Σκάσε! Αλλά δεν φταίς εσύ βρε! Δεν φταίς εσύ! Φταίει αυτή η κόρη μου που δεν σου δίνει τα παπούτσια στο χέρι! Αχ, καημενούλη μου! Τυραννισμένο μου! Α, να χαμηθείς δεν μπορώ να σε βλέπω βρε! Να και εσύ βρε! Να! Φτάνει! Ελάτε μαζί μου κυρία στο τμήμα! Αχ, φουκαρά μου, άγιο είχες και τα κατάφερες και ξέπληξες μόνο με ένα μερόνυχτο στο αστυνομικό τμήμα. Άγιο και τον κύριο Γιάννη, το γείτονά μας τον αστυνομικό, που εγγυήθηκε και είπε καλά λόγια για μένα, διαφορετικά. Αυτό λοιπόν να σου γίνει μάθημα. Γιατί πάντα έτσι είσαι, απερίσκεπτος. Είδες τώρα σε την πελαμπήκαμε, είδες τι αγωνία τραβήξαμε. Ναι, αλλά είχε και τα καλά της όλη αυτή η ιστορία, ε.
Ένιωσα κι εγώ μια μέρα ότι ήμουν πλούσιος. Ένιωσα ότι ήμουν πάμπλουτος. Ενώ εσύ δεν το ένιωσες αυτό. Από την αρχή γκρίνιαζες. Γκρου, 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 γκρου. Λέγεται... Χαίρετε. Σας παίρνουμε από το πολυκατάστημα που κάνετε τις αγορές να σας ρωτήσουμε αν μείνετε ευχαριστημένος και αν σας εξυπηρέτησε ο υπάλληλος που σας στείλαμε. Ναι, όχι, μια χαρά, όλα εντάξει. Εντάξει, αλλά ήθελα να σας πω κάτι, συγγνώμη. Ήθελα να σας ρωτήσω, πότε θα μπορέσετε να έρθετε να τα πάρετε πίσω. Να τα πάρουμε πίσω, ναι, να τα πάρετε. Γιατί? Δυστυχώς, χίλια συγγνώμη, θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω, θα τα πούμε από κοντά. Ναι, ευχαριστώ. Όπως θα λέτε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Όπου να είναι θα έρθουν όλοι οι άλλοι να πάρουν και αυτοί τα πράγματά τους. Εδώ θα γίνει παρέλαση. Ο ένας θα μπαίνει, ο άλλος θα βγαίνει. Αν το άλλο, το καλύτερο πού το βάζεις. Ποιο. Το ότι πρέπει να πάρεις τηλέφωνο εκείνο τον άχρηστο, το βλάκα, τα αφεντικό σου, για να σε ξαναπάρει στη δουλειά.